περιτομή σου. Στους Ιουδαίους η περιτομή έχει την έννοια της αφιερώσεως του ανθρώπου στο Θεό και ταυτόχρονα αποτελούσε βασικό διαχωριστικό γνώρισμά τους από τους άλλους λαούς. Ο Ιησούς Χριστός, ως τέλειος Θεός, δεν έχει ανάγκη της διαδικασίας της περιτομής για να εκφράσει την αφιέρωσή του στο Θεό. Στον Ιησού Χριστό κατοικούσε πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, και όμως ο Κύριος Ιησούς έφτασε μέχρι αυτού του σημείου να δεχθεί την περιτομή που προέβλεπε ο νόμος, συγκατάβαση της αγάπης του, και αυτή η αποδοχή σε συνέχεια της μεγάλης του συγκαταβάσεως αυτής της Θείας Ενανθρωπίσεώς του προς ευεργεσία και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό ψάχνει και ένα σχετικό τροπάριο της εορτής, συγκαταβαίνουν ο σωτήρ το γέννη των ανθρώπων, κατεδέξατος παργάνων περιβολή, που και ευδελίξατος αργός την περιτομή. Δηλαδή, συγκαταβαίνοντας ο σωτήρας μετά στο ανθρώπινο γένος, καταδέχθηκε να χωρέσει σφάλγανα βρεφικά και δεν απαρνήθηκε με αποστροφή την περιτομή της αρκός. Η ύψιστη συγκατάβαση, άπειρη φιλανθρωπία και αγάπη. Δεχόμενος ο Κύριος την περιτομή, δέχεται ταυτόχρονα να θεωρήσουν κάποιος ξένος, ο οποίος διά της περιτομής γίνεται δεκτός στη Διαθήκη του Θεού. Ποιος, αυτός ο οποίος πάντοτε υπήρξε ο φυσικός αγαπημένος Υιός του Θεού, δέχεται ένα θεωρία αμαρτωλός που έχει ανάγκη να αποθέσει τον ρήπο της αμαρτίας του. Αυτός που ήταν ξένος προς την αμαρτία, διά της περιτομής του κάνει αρχή κηρύσεως των διατάξεων του νόμου, έτσι ώστε να δεσμεύεται να τηρήσει κατόπιν όλες αυτός ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει την ελευθερία. Δεχόμενος ο Κύριος την Ιουδαϊκή περιτομή, ουσιαστικά αποτρέπει δύο κατηγορίες που αφορούν στο πρόσωπό του. Πρώτα απ' όλα αποστομένει όλα τα επιχειρήματα των αιρετικών που ισχυρίστηκαν αργότερα ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε αληθινή ανθρώπινη σάρκα, αλλά σαρκώθηκε κατά φαντασία. Με την περιτομή του ο Κύριος αποδεικνύει περίφρανα το πόσο αληθής είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός, γιατί πως θα ήταν σε θέση να δεχθεί περιτομή αν δεν είχε λάβει πραγματική ανθρώπινη σάρκα. Και δεύτερον αποδεικνύει συκοφαντικά και ψευδή όλα όσα τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι για την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Και έτσι αυτός ο οποίος όρισε και παρέδωσε στους ανθρώπους τον νόμο, χάρη στη δική μας σωτηρία, εκπληρώνει και τηρεί ό,τι προτρέπει ο νόμος. Τηρεί τον νόμο, υπόκειται στις διατάξεις του, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτός που και τον υπερβαίνει. Είναι αυτός που μας κάνει στα στενά όρια του νόμου και μας οδηγεί στο χώρο της χάριτος. Διότι εν ο νόμος για Μωυσέως εδόθη η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Οι ιεροί πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την περιτομή του Κυρίου, την ακυροποίητη περιτομή στην οποία χαρίζει σε εμάς. Βλέπουν δηλαδή σε αυτή τον τύπο του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Έτσι όπως με την περιτομή αφεκόπτεται ένα μέρος του σώματος κατά ανάλογο τρόπο και με το Άγιο Βάπτισμα αποκόπτουμε την αμαρτία από τον εαυτό μας. Δεν έχουμε περάσει παρά ελάχιστες μόνο μέρες από το γεγονός της Θείας Συνανθρωπίσεως, από το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και όμως τα ελάχιστα γεγονότα που συμβαίνουν στον νεογέννητο Κύριο, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει το άπειρον έλεος του και την απίθμενη αγάπη του.
Αυτός να αισθάνεται κανείς, αν προσεγγίσει έστω και λίγο το γεγονός της Θείας περιτομής Του. Παντού η αγάπη Του, παντού η θυσία Του, παντού η ταπεινωσή Του, από την αρχή ως το τέλος του βίου Του. Και αυτό που συμβαίνει κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής Του, να χύσει δηλαδή τις πρώτες σταγόνες του τιμίου Του αίματος, κατά την περιτομή Του. Αυτό θα συμβεί και μερικά χρόνια αργότερα, κατά το τίμιον πάθος Του, όπως θα τρέξει άφθονος του Πανάγη και ο νέμα Του υπέρ της σωτηρίας μας. Αλλά δοξάσουμε για άλλη μια φορά το όνομα του Κυρίου μας. Ας τον ευχαριστήσουμε καρδίας για την άπειρη αγάπη Του και την ανεξιχνία στη συγκατάβασή Του. Και ας τον παρακαλέσουμε να μας χαρίζει την αποκοπή μας από την αμαρτία, έτσι ώστε να κατανοούμε βαθύτερα τα μεγαλεία της αγάπης και της φιλανθρωπίας Του. Με το Πόπου Θεού.